Πάμε. Έκλεισες εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Τι κάνετε. Νέα εβδομάδα. New week. Νέα γιορτή, να πούμε. New celebration. Γιορτάς, ναι. Γιορτάς, ναι. Γιορτάς, ο Γιώργος, η Γεωργία. Ποιος άλλος, αυτή. Ο Γιώργος, η Γεωργία, η Τζορτζίνα. Ο Τζόρτζι. Η Γογό, ο Τζόρτζι από το Masterchef. Ποιος άλλος γιορτάζει, ο Γιώργος Παπαδάκης, ο Γιώργος Αυτιάς, ο Γιώργος Αγγελόπουλος. Α, και το Ζητάνος. Γιορτάζει... Ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Θα ακούσουμε σήμερα πολλούς γιορτάδες. Ο Γιώργος Μαζονάκης. Θα ακούσουμε όλους τους γιορτάδες. Και αν είχε ο Νίκος Οικονομόπουλος έναν αδερφό που τον λέγανε Γιώργο, θα ήταν Γιώργος Οικονομόπουλος, αλλά δεν έχει. Δεν έχει όμως. Αλλά θα μπορούσε να έχει. Να το σκεφτεί η μαμά του και ο μπαμπάς του. Αλλά δεν, δεν τον λένε Γιώργο. Όχι. Νομίζω δεν τον λένε Γιώργο. Πώς να είπε χρόνια πολλά είναι τάση εδώ δεν είναι το Γιώργο Παπαδόπουλο. Βρε Γιώργο, χρόνια πολλά. Όχι. Δεν το πιασε. Όχι, δεν το πιασε. Γιατί τώρα μιλάω για τα καινούργια τραγούδια που θα ακούσουμε, τις νέες μεταδόσεις. Τα ολοκαινούργια έτσι καλοκαιρινά τραγούδια που βγάζουν οι καλλιτέχνες. Summer Editions. Να σκάσω εσύ έχει πιάσει σήμερα με το International. Δεν ξέρω. Επειδή η Πίπα είναι έγκυος. Η Πίπα είναι έγκυος. Τη στέλνω μήνυμα. Screenshot από μεγάλο site, από το ladylike.gr και γράφει «Η Πίπα είναι έγκυος». Φυσικά μιλάμε για την Πίπα Μίτλεντον. Γεια σου Αναστασία Δαμοπούλου. Γεια σου Αναστασία. Καλησπέρα σας παιδιά μας λέει εδώ. Μιλάμε εκεί στα ωραία όμορφα. Η Πίπα είναι έγκυος. Ναι, η Πίπα Μίτλεντον. Ναι, και η αδερφή της Κέιτ Μίτλεντον. Γέννησε. Όχι, δεν έχει γεννήσει ακόμα. Α, δεν έχει γεννήσει ακόμα. Όχι. Η Βασίλισσα έχει γενέθλια. Έγινε 92 χρονών. Το τρίτο, Το τρίτο, παιδί. Και αν αυτό είναι αγόρι. Δεν ξέρουμε τι είναι. Όχι. Δεν το ανακοινώνουν ακόμα. Α, δεν το ανακοινώνουν. Είναι τέταρτο στη διαδοχή. Είναι. Ναι, είναι τέταρτο στη διαδοχή αν είναι αγόρι. Και η Βασίλισσα Ελισάβετ έγινε 92 χρονών και επίσημα ανακοινώθηκε ότι ο επόμενος διάδοχος του θρόνου είναι ο πρίγκιπας Κάρολος. Μάλιστα. Όλο το σουκού ήταν βασιλικό. Δεν το είπαμε. Και Άκη Τσακίρη. Μπορεί να έρθει και η Βασίλισσα Ελισάβετ. Κανείς δεν ξέρει. Μία Κέιτ, μία Πίπα, ένα Σουίλια. Μία Πίπα, τέλεια ακούστηκε. Το Σάββατο. Το Σάββατο, είδες και από. Καλέ, η Έλλη έγινε 22. Δεν είναι 92. Άμα δεν βρει καμία έξω και δεν συζητήσει για την Βασίλισσα Ελισάβετ. Δεν βγήκα το Σάββατο το βράδυ. Δεν βγήκα το Σάββατο το βράδυ με τρελή χαρά. Φόραγα και μία μπλούζα με τη σημαία τη Αγγλία εγώ εντωμεταξύ εντελώ τυχαία. Και γύρισε και μου λέει ένα. Ακροατή. Να φανταστώ για τη Βασίλισσα Ελισάβετ, Να το λέω. Ποια έχω καταλήξει. Εγώ σου λέω το Σάββατο που βγήκε για ένα καφέ. Τώρα γιορτάσατε τον Βασίλισσα. Συζητήσαμε αυτό το πράγμα. Γιατί ότι έγινε. Και έγινε 92 χρονών. Και δεν συζητήσατε αυτό το πράγμα. Καλέ. Στο Albert Hall έγινε η. Στο Hall. Στο Albert Hall. Όχι στο Hall που έχει στο σπίτι. Στο Albert Hall. Πώς είναι το μέγαρο μουσική στην Αθήνα. Εκεί είναι το Albert Hall. Εκεί πάνε και οι αγαπημένοι μας εδώ οι Έλληνες καλλιτέχνες. Καλή ναι. Τα χολ και κάνουν και ετοιμάζεται, ξέχασα να σας το στείλω κυρία Καλαργύρου, Βάσο Καλαργύρου στη ρύθμιση του ήχου. Συχνά έτσι χθες το βράδυ, 8 η ώρα, έκανε μια πάρα πολύ όμορφη εκπομπή. Για τις Florence and the Machine, για την Florence λοιπόν, διάβασα ότι σύντομα θα κάνει άλλη μία συναυλία στο Albert Hall για το Teenage Guns and Trust πάλι. Όπως έκανε πριν από χρόνια. Να τα πούμε και αυτά λίγο τα ξένα μας. Να πούμε τα δικά μας όμως τώρα. Τα δικά μας μπορείτε να μας βρείτε στα social τα media, παιδιά. Της εκπομπής μας, η σελίδα μας στο Facebook, ραντεβού στις 4 στα 97,1. Αμέ, που μπορείτε να μας βλέπετε και live. Θέλω να προσέχετε πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραία για 090. Αν θέλει η διοίκηση, ο διευθυντής μας ο οποίος γιορτάζει σήμερα, ένα χειροκρότημα για τον κύριο Γιώργο Σιμόπουλο, ο οποίος έχει την ονομαστική και την ορεινάτο. Αναλλαγμή. Δεν έχουμε κλείσει συμβόλαιο ακόμα για την επόμενη σεζόν. Βάλτε το άλλη μία, Βάσο Καλαργύρου, σε παρακαλώ. Βάλτε το άλλη μία, ευχαριστώ. Δεν ξέρω, να το στείλουμε μην μας μιλάει ακόμα μετά από αυτά που έχουμε πει, δεν ξέρω. Όχι, ναι, δεν ξέρω. Απλά θα το προλάβουμε να βγάλουμε και εμείς μία φωτογραφία μαζί. Ναι. Έτσι. Ναι. Έτσι. Ξέρεις τι μου είπε μία δημοσιογράφος, γνωστή, γνωστή. Ξαντιά. Ναι. Γυρίζω και λέω, μου λέει, είσαι κανένα Γιώργο σήμερα, γιατί έχει έναν Γιώργο. Και γυρίζω και λέει: Είσαι κανένα Γιώργο, λέει: Έχουμε, λέω το διευθυντή μας. Γυρίζει, σου μιλάει ακόμα, με λέει από αυτά που έχετε πει στην εκπομπή. Εγώ δεν σας μίλαγα, αν ήμουν στη θέση του. Μη σας μπαίνουν ιδέες. Λοιπόν, θέλω να προσέχετε πάρα πολύ με τις ιώσεις και όλα αυτά που κυκλοφορούν, γιατί γίνει ένας πανικός. Είμαι συνάρρωστη και δεν ξέρω πώς το καταφέρνουν αυτό.
ξέρω. Ή κάτι υπάρχει. Θέλεις τελειώσει με τους εορτάζοντες. Του Σταρ Κεντρικής Ελλάδας. Ο Γιώργος ο Καρακάτσας, ο κάμεραμάν μας. Α. Γιορτάζεις. Δεν ξέρω προτείνεται να το γιορτάσουμε. Να έχουμε από κοντά κλείνουν οι κλίνοι σε ζωντά στο Καλαργύριο. Κάποιο πρέπει να έχουμε μαζί μας. Και η κόρη της Βάσου Καλαργύριου, η Τζορτζίνα. Γιατί την κόρη σου λιγότερο. Βάλει πιο πολύ αλλαγμό καλέ. Καλέ ναι. Βάλει την πιο αλλαγμό. Εντάξει. Το κοινό μετά από τρεις φορές έπεσε. Κουράστηκε. Βράχνιασε. Θα είναι μετά με τις γνωστές καραμέλες. Μάλιστα. Δεν έχουμε άλλο Γιώργο εδώ. Έχουμε Γιώργο. Αχ, και ο Γιώργος ο Καραγιάννης, ο αθλητικογράφος μας. Του είχα ξεχάσει τον Γιώργο. Γιώργο, συγγνώμη. Εντάξει, να σου πω, ούτως ή άλλως, σπίτι χωρίς Γιάννη λέει το κοπή δεν κάνει. Όχι, πώς το και Γιάννη έχουμε το Γιάννη, δεν είναι ποτέ απλό, είναι μάλιστα χειροκρότημα. Τι λέει, μωρέ. Σπίτι που δεν έχει Γιάννη θα έχει Γιώργο κάπως έτσι. Ότι είναι πολύ έτσι τα ονόματα διαδεδομένα. Ο Γιάννης και ο Γιώργος θα το έχει κάθε σπίτι. Δεν είμαι, είδε σήμερα. Τι Σαββατοκύριακο πέρασε. Πέρασα δύσκολο Σαββατοκύριακο. Παιδιά, ξέρετε, αν πέρασατε δύσκολο Σαββατοκύριακο. Σαλαλαλαλα. Σαν νύχτα. Κατά κάτω και μαλλίτη την άσκηση. Ηλιο βασίλεμα. Το Σαββατο πέρασα πολύ καλά. Η Κυριακή και η Δευτέρα όμω τώρα το έτσι όπω ξεκίνησε η Δευτέρα ήταν λίγο κάπω. Το Σάββατο το πρωί δούλευα, αλλά θέλω να σα πω ότι το Σαββατοκύριακο είχε συναστρία. Αυτό θέλω να σου πω. Γι' αυτό πέρασε λάθο. Γι' αυτό είμαι εδώ. Γι' αυτό είσαι εδώ. Καλά, θα γίνει, έχουμε έτσι. Εδώ πέρα θεματάω, έχουμε αυτό. Το Σαββατοκύριακο δεν περάσατε καλά, είναι εξηγημένο, να τα πούμε και αυτά. Ο ήλιος, η σελήνη και η γη ήρθαν σε απόλυτη συμμετρία για 12 ώρες. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι αν δεν περάσατε καλά, φταίει το φεγγάρι, δεν φταίει κανένα άλλο. Αν τώρα κάποιοι σεληνιαστήκατε, δεν φταίω εγώ. Λοιπόν, αποφάσισα να μαγειρέψω το Σαββατοκύριακο γκουρμέ, θέλω να σου πω. Αποφάσισα να μαγειρέψω γκουρμέ το Σαββατοκύριακο. Έφτιαξα κοτόπουλο γεμιστό με πεκορίνο. Το πεκορίνο τι είναι? Η συμμετοχή της Ιταλίας στη Eurovision. Τι θες να είναι? Τι είναι καλό το πεκορίνο? Τυρί, παιδί μου. Α. Σαν κότατς τυρί, αλλά πιο γλυκό από το κότατς. Ακόμα πιο γλυκό από το κότατς. Πάρα πολύ ωραίο. Με διάφορα λαχανικά εκεί. Εγώ να ευχαριστήσω τον αγαπημένο μου φίλο, Κύπριο φίλο, ο οποίος μου στείλε χαλούμι. Μου φέρει μαζί του χαλούμι. Εμένα γιατί μου φέρει χαλούμι? Γιατί μου φέρνει χαλούμια, το πάμε μαζί. Και χαλούμια και. Είναι δολοφονίε που τα λέει, λένε ο Παρασκευά τα δεξιά. Τι έχουμε στην Κύπρο. Σιερόπι τριαντάφυλλο, το οποίο το πίνουμε μαζί με νερό. Είναι το Κύπριο υποβρύχιο. Μπράβο. Αυτό. Πολύ ωραίο. Μην τα λε εμένα. Εγώ τα ξέρω. Δόξα τω Θεώ. Δεν έχω χάσει. Παντού, ό,τι νησί λοιπόν, υπάρχει. Λοιπόν, πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα με Γιώργο. Πούμε, θα πάμε, όχι, με να πάμε με Γιώργο, να πάμε πρώτα στο ξένο μας το ρεπερτόριο που είχαμε πει. Λοιπόν, εμείς θα κάνουμε το δικό μας δημόσιο, είναι να πω, δεν ξέρω πώς να το πω. Έφυγε σε ηλικία 28 ετών ο διάσημος DJ Avicii. Δυστυχώς. Πολύ νέος. Πολύ νέος, παιδιά. Ξαφνικό όλο αυτό. Ναι. Υπήρχε μια έτσι. Προϊστορία με το σηκώτη. Με το σηκώτη του λόγω του πολύ αλκοόλ. Ναι. Αλλά κανείς λοιπόν δεν το περίμενε. Είναι κρίμα που φεύγουν βέβαια σε τόσο νέα ηλικία άτομα. Δυστυχώς. Πάμε λοιπόν πάμε να ακούσουμε. Wake me up. Addicted to you. Addicted to you. Ωραία. Πάμε με αυτό. Addicted to you. Και Avicii. Και γυρνάμε.
αναδείκτη. Πες μου. Δεν σου λείψε αυτό το μαλλί που είσαι να το δεις δεν καιρό. Δεν μου λείψε, όχι. Γιατί, βάσε καλά δικαιώ, δεν σου λείψε αυτό το μαλλί που είσαι να το δεις καιρό. Καλό είναι, μην το πεις γυναίκα που μάται σου, λέει, όχι τρέλα από τα μαλλιά σου, τον κουρκούλι έχεις γίνει και εσύ. Έτσι, που είναι φουτωτό. Τι να κάνει ο Νίκος ο κουρκούλις. Καλά είναι. Τι έκανες, ξάντρες τα μαλλιά σου. Ξάντρες τα μαλλιά. Βάσο καλαργύρου, γίνεσαι ξανθιά. Ένα χειροκρότημα γι' αυτό παρακαλώ. Θα το κάνουμε εμείς γιατί ξέρουμε ότι δεν θα το βάλει. Μα εγώ το βλέπω αλλά... το μεταξύ. Κάτι διακρίνω εκεί πέρα στις άκρες. Γίνεσαι ξανθιά. Απλώς έτσι για το καλοκαίρι να έρθει λίγο το summer. Να φεύγει τρέλα εδώ από κάτω. Σου πηγαίνει όμως. Ναι. Σου πηγαίνει εγώ πολύ. Θα σε ήθελα με πολύ περισσότερες αντάβιες από τη ρίζα και κάτω κιόλας. Να το, να... κοίτα, κοίτα. Α, ωραία αλλαγή αυτή. Γι' αυτό έχει βάλει στην έναρξη. Αχα, Χάνι! Καλησπέρα και καλή βραδιά. Σαν τη Ρόζ Μαγκόουαν. Σαν τη Ρόζ Μαγκόουαν και εσύ. Αυτή. Όπως την είπες τέλος πάντων. Να σου πω κάτι. Δεν θέλω να στενοχωριέσαι. Δεν θέλω να στενοχωριέσαι. Όχι. Δεν θέλω να στενοχωριέσαι που ήταν δύσκολο το Σαββατοκύριακό σου. Υπάρχουν και πιο ατυχοί άνθρωποι από εσένα. Πολύ πιο ατυχοί σα. Κυρέστασα, ατυχήσασα. Και θέλω να σου γνωρίσω σήμερα τον Dylan McWilliams. Ο κύριος. Ο κύριος είναι ο πιο άτυχος άνθρωπος στον πλανήτη και με αποδείξεις. Λοιπόν, είναι ένας από τους ελάχιστους ανθρώπους αυτού του πλανήτη που έχει δεχτεί επίθεση καρχαρία, αρκούδας και δάγκωμα φιδιού και φυσικά έζησε για να τα διηγηθεί όλα αυτά. Όλα μαζί. Όχι όλα μαζί. Είναι αυτό που σου είχα πει, ότι από έναν άνθρωπο που κάνει... Τα περιμένεις όλα. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Τα φιλιά μας, αν μας ακούει. Λοιπόν, ο διάσημος πια 20χρονος, 20 χρονών κιόλας, έτσι, μικρότερος από εμάς. Δέχτηκε. Συγγνώμη, και πού βρήκε και καρχαρία. Θα σου πω τώρα. Και... Δέχτηκε επίθεση από καρχαρία την Πέμπτη που μας πέρασε. Στη Χαβάη. Αλλά δεν ήταν η πρώτη φορά που κινδύνευσε. Μέσα σε λιγότερο από 4 χρόνια, ο Αμερικανός έχει δεχτεί επίθεση από αρκούδα, ενώ τον δάγκωσε και κροτελίας. Στο τελευταίο περιστατικό που διηγείται, κατάφερε να κολυμπήσει περίπου 30 μέτρα για να βγει στην ακτή, όπου του προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες μετά την επίθεση του καρχαρία. Και γράφει αυτός τώρα. Δεν τα καταφέρνει πολύ καλά με το κολύμπι από τότε. Από αυτό γλίτωσε μόνο με 7 ράματα. Έτσι. Δεν ήξερα, λέει, αν είχα χάσει το μισό από πόδι. Σου λέει. Παραδέχομαι, λέει, όμως είμαι απόλυτα τυχερός. Τον ανέβασε τη φωτογραφία με τα 7 ράματα στα social τα media. Και ο 20χρονος Dylan είχε χρειαστεί 9 ράματα στο κεφάλι όταν το επιτέθηκε μια αρκούδα σε κατασκήνωση στο Κολοράντο. Μην πηγαίνετε να κάνετε κατασκήνωση. Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας, γέννησε η Κέιτ Μίτλεντον. Γι' αυτό λέω, το είχα ακούσει και ψάχνω τώρα να το βρω. Πώς το βγάλανε στο ITV σήμερα. Λίγο πριν τις 6 το πρωί ξεκίνησε το κετός της Κέιτ Μίτλεντον. Αγοράκι. Μ' ακούει η Βρετανία. Λοιπόν, και αμέσως πέμπτο, να το, όπως τα πάω. Ιδιωτική κλινική Λίντο Wing. Όπως τα πάρε, παιδί μου, δηλαδή. Εντάξει. Τι έκανε. Αγοράκι. Άρα παίρνει τη. Την πέμπτη στη σειρά. Πέμπτος στη σειρά είναι το παιδί που γέννησε μόλις τώρα. Πώς θα το πούνε, δεν ξέρουμε ακόμα. Αλλά ο πέμπτος στη σειρά είναι στη σειρά του θρόνου. Α, και θα έχει Prince of Cambridge. Mm. Α, πρίγκιπας του Cambridge, προφανώς. Α. Είδες που σου είπα. Και γιορτάζει όλη η Αγγλία σήμερα. Ο Άγιος Γεώργιος είναι προστάτης της. Το Westminster Abbey είναι στον Άγιο Γεώργιο. Ναι, αφιερωμένο στον Άγιο Γεώργιο. Μ' άκουγα σήμερα το πρωί. 3.700. Καλέ, πού το κρίνει αυτό το τόσο παιδί. 3.700. Και παράλληλα άκουσα και ότι είναι έγκυος η πίπα. Και μετά μου στέλνεις εσύ ότι η πίπα είναι έγκυος. Να σκάσω είναι. Να σκάσει. Η πίπα είναι έγκυος. 3.700, πού το κρίνει σε μια τόσο κυλίτσα που είχε. Τι κάνουν αυτοί. Ναι, καλέ, 3.700. Εγώ ήμουν 2.800 νομίζω. Εγώ δεν θες να ξέρω, μόνο που ο γιατρός ρώτησε να τα αφήσω. Για να το λες ξέρει. Ναι, γι' αυτό. Και γυρίζει και λέει ο γιατρός να τα αφήσω. Εντάξει, καλά είναι, θα κόψουμε λίγο κουτάκι, λίγο κάτι. Πόσο. Ναι, άστο. Πολύ. Εντάξει. Είχα 4 μπροστά. Αλήθεια λες. Ναι. Τόσο μεγάλο μόνο. Από τότε, γι' αυτό ήμουν έτσι. Σου λέει θα το κρατήσω από το που ήμουν. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στον Dylan πάλι. Πώς του επιτέθηκε τώρα η αρκούδα. Λέει, σχολιάζει πως κοιμόταν έξω. Καλέ, συγγνώμη που διακόπτω. Δεν θα μ' αφήσει πάλι τον Dylan να τον πω. Συγγνώμη που διακόπτω και πάλι. Γιορτάζει και ο Άκης Πεντατζίκης. Από πού βγαίνει. Τον οποίο τον λένε Γιώργο. Γιώργος Γιωργάκης Άκης.
Και μετά σας πειράζει εμένα, τον Νίκος Νικολάκη Σάκης, που μου λέει εδώ πέρα ότι άμα είμαστε δεύτερη σεζόν θα με λένε Νίκο. Το δεν θέλω να με λένε Άκη. Το πλήρωσμα του Άκη Πετρατζίκη είναι Γεώργιος Ευλάμβιος. Καλύτερα που το έκανε Άκη. Για αυτόν τον λόγο γιορτάζει σήμερα του Αγίου Γεωργίου. Φαντάζεσαι Λάμβης Πετρατζίκη, δεν θα κάνει καριέρα ποτέ. Ποτέ. Λάμπης Πετρετζίκη. Σε. Δεν θα έκανε καριέρα με το Μαλάμπη. Και αυτή που έλεγε Λάμπης, μπάμπη μου Λάμπης. Καλέ, είδες αυτό. Πάμε πάλι τώρα. Μια... Πάμε πάλι τώρα στον Ντίλαν. Κοιμόταν έξω, λέει, από τη σκηνή του, όταν η αρκούδα άρχισε να δαγκώνει, λέει, το πίσω μέρος του κρανίου του. Τόσο τυχερός. Και λέει, κατάφερε να ρίξει γροθιά στην αρκούδα και να τη χτυπήσει στο μάτι, με αποτέλεσμα, λέει, εκείνη να τον αφήσει. Ούτε στον ξεριζωμό ενός ξενιτεμένου, με τον Νίκο Ξανθόπουλο δεν έχουν γίνει αυτά, όσοι την ταινία καταλαβαίνετε. Αν αναρωτιέστε τώρα ποια ήταν η πρώτη φορά που κινδύνευσε, πρέπει να ξέρετε πως ήταν στη Utah και κατά τη διάρκεια πεζοπορίας. Τότε, λέει, τον είχε δαγκώσει κροταλίας, αλλά σύμφωνα με τον ίδιο δεν ήταν κάτι σοβαρό. Και απλά ήταν άρρωστος λίγες ημέρες. Έρχεται, νάτο. Να πανικοβληθώ. Τα σαγόνια του Χαρχαρία, να το! Κατάλαβε τώρα τι συμβαίνει. Πήγε ο Κρυταλίνο του και κάτσε. Η Βάσο όμω η καλαδιγίδα του δεν πόει. Όταν λέω εγώ ότι είναι το πολυμηχάνημα εδώ πέρα. Υπάρχει και κατάλληλη μουσική. Όταν λέω εγώ ότι είναι το πολυμηχάνημα του Στάρκετ Ελληνική Ελλάδα, δεν με ακούτε. Τι άλλο μπορεί να πω. Αυτό είπαμε για τον Ντίλαν, αν κάκουσε. Δεν ξέρω γιατί έστειλε εδώ πέρα στου ακροατέ. Στου ακροατέ μα, απαντούσα στου ακροατέ. Γέννησε και η Κέιτι Μίτλεντον. Πώ να το πούνε τώρα, εγώ θα σκάσω όμω. Θα σκάσει. Τι πρέπει να κάνω γι' αυτό. Κοίταξε. Το είπανε το μικρό, το μεγάλο το είπανε πρίγκιπα Γεώργιο. Τη μικρή την είπανε πρίγκιπισσα Σάρλοτ. Άρα ο παππού ο Γεώργιο, ο πρίγκιπα Γεώργιο, ο πρώτο, άκουσε το όνομά του. Η μαμά Σάρλοτ από. Τον Κάρολο και όλους το σόι της Καμίλας άκουσε το όνομα. Φαντάζει να το πούνε Κάρολο. Είναι πέμπτος στο θρόνο, δεν αποκλείεται. Charles, ναι. Πώς? Charles. Λοιπόν, σαν την καραμέλα. Θα σε πάω τώρα εγώ στα πολύ ελληνικά δεδομένα. Ναι. Και ακόμη μια φορά. Επική ταμπέλα για τα χαρτιά στην τουαλέτα σε ελληνικό μαγαζί. Ναι. Το διαβάσαμε μόλις σήμερα. Το διαπες. Τι λέει ακριβώς. Παρακαλώ πολύ, λέει, μην πετάτε τα χαρτιά ή άλλα αντικείμενα όπως αλυσοπρίωνα, τουρμποκινητήρες, αυγά μελάτα ή ποσέ, ψωμιά, πτηνά, υποξαφάνιση. Αυγά μελάτα ή ποσέ, τα ομά, δηλαδή τα πετάμε. Τουαλέτα, γιατί βουλώνει εύκολα, ειδικά με τους μικρούς ελέφαντες. Και αυτή υπάρχει. Οι μικροί ελέφαντες όλοι καταλάβαμε τι είναι, δεν χρειάζεται. Και τώρα υπάρχει μια εκένωση. Και τυπωμένο, ούτε καν γραμμένο στο χέρι. Πλαστικοποιημένο. Τυπωμένο, πλαστικοποιημένο τα πάντα. Εγώ θέλω να μας πάρει τηλέφωνο αυτός που το τύπωσε. Σε ελληνικό και μαγαζί. Και πήγε να το πλαστικοποιήσει. Αυτό. Πού, ξέρουμε. Όχι, δεν ξέρουμε. Ναι, δεν ξέρουμε. Προφανώς ο ιδιοκτήτης δεν άντεξε άλλο. Προφανώς είχαν πετάξει εκεί μέσα τις πανάκια στα μάτια, δηλαδή μέσα στην τουαλέτα. Οπότε βούλαινε συνέχεια. Σπίτι του θα πετάγανε, όχι. Θα κάνω, θα βγάλω αυτό ούτως ώστε να τους τρομοκρατήσω. Πιο πολύ γελάσαμε όμως. Προφανώς με τους μικρούς ελέφαντες. Τι όμως μέρα είναι σήμερα. Δευτέρα. Ναι. Του Αγίου Γεωργίου. Ναι, αλλά τι είναι 23 Απριλίου. Τι είναι 23 μέρα με 23 Απριλίου. Παγκόσμια ημέρα βιβλίου. Και φέτος έχουμε έναν παραπάνω λόγο να γιορτάζουμε, διότι η Αθήνα είναι η πρωτεύουσα του βιβλίου για το 2018. Ξεκινάει η πρώτη μέρα σήμερα της Αθήνας ως πρωτεύουσα βιβλίου. Η UNESCO λοιπόν έχει καθιερώσει την 23η Απριλίου ως την Παγκόσμια ημέρα βιβλίου. Η ημέρα αυτή έχει σκοπό να μας υπενθυμίσει τη σημασία των βιβλίων, αλλά και της συνεχούς ενημέρωσης και πληροφόρησης ως μερικά από τα ωφέλη που μπορούν να μας προσφέρουν. Η Παγκόσμια Μέρα Βιβλίου ξεκίνησε το 2001 μετά από πρόταση της Ισπανικής Κυβέρνησης και της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Εκδοτών και η ίδια προέκυψε μετά από την μεγάλη αποδοχή που είχε καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Βιβλίου και Πνευματικών Δικαιωμάτων. Ο τίτλος απονέμεται κάθε χρόνο σε διαφορετική πόλη και η διοργάνωση διαρκεί από τις 23 Απριλίου έως τις 22 Απριλίου του επόμενου έτους. Το 2018 λοιπόν είναι η χρονιά της Αθήνας όσον αφορά στο βιβλίο, καθώς η πρωτεύουσά μας ανακηρύχθηκε από την UNESCO ως πρωτεύουσα βιβλίου για το 2018. Τι γράφει όμως, τι έγινε σαν σήμερα την Παγκόσμια ημέρα βιβλίου. Στις 23 Απριλίου του 1616 έφυγαν από τη ζωή δύο μεγάλα ονόματα των γραμμάτων. Ο Ισπανός συγγραφέας του Δον Κιχώτη Μιγγέλ Ντε Θερβάντες και ο Άγγλος δραματουργός William Shakespeare.
Με αφορμή λοιπόν το διπλό αυτό γεγονός, η UNESCO έχει καθιερώσει την 23η Απριλίου στην Παγκόσμια ημέρα βιβλίου. Μάλιστα. Γιατί έχεις πάθει ένα σοκ και έχεις μείνει έτσι. Όχι, ξέρεις τι. Να πανικοβληθώ. Μιλάω με τους οκτώδες παράλληλα. Ακούω και σένα. Ακούω και αυτά που μας λες, αλλά δεν έχω ακούσει ακόμα τραγούδια. Ναι, λες, αλλά πάμε σε ένα Γιώργο. Σε ένα Γιώργο θέλω να πάμε. Και αυτός θα είναι ο Γιώργος Οικονομόπουλος. Ένας Γιώργος. Καλή, δεν είπαμε ποιον θα έχουμε μετά. Ο Γιάννης Ιερεμίας, κυρίες και κύριοι, έρχεται ζωντανά στον Star FM 97,1 να παρουσιάσει. Γιατί δεν βρήκαμε εύκαιρο Γιώργο και είπαμε έναν Γιάννη. Να παρουσιάσει σε πρώτη αποκλειστική μετάδοση εδώ στην εκπομπή μας στον Star FM 97,1 το καινούργιο του τραγούδι. Εντάξει. Ας μην πάμε σε έναν Γιώργο, ας πάμε σε έναν Κώστα. Όπως πάντα εκεί καταλήγουμε. πάμε σε έναν Κώστα Δόξα με το σερί ολοκένουργιο. Ολοκένουργιο. Κώστας Δόξας, απίστευτο βίντεο κλιπ όπως πάντα. Κοίτα, το Φασαρία ξεπέρασε τα 6 εκατομμύρια views. Oh, yeah. Το σερί θα το δούμε. Λοιπόν, θα κρατάμε είναι... το σκορ εμείς εδώ μέχρι τέλος της σεζόν. Η ήχη που έχει επιλέξει για το καινούργιο τραγούδι ο Κώστας Δόξας είναι ρεγγε. Καλοκαιρινή ήχη. Και πάμε να τον ακούσουμε Κώστας Δόξας και σερί.
Και... Όχι, δεν θα πάω πουθενά. Τι εννοείς, το ακούσαμε. Ναι. Καλησπέρα. Τι κάνετε, ραντεβού στις 4. Να σου πω κάτι, μου πιάσεις την κουβέντα και θες να έχεις την απέτηση να μιλήσουμε και μαζί, να ακούσω και τι λες. Εγώ φταίω που δεν έχεις τα ακουστικά δίπλα σου. Δεν ξέρεις τα χρονικά περιθώρια, μάνα μου. Η Βάσο ή εσύ. Για να δεν ξέρεις τα χρονικά περιθώρια του Star FM 97,1. 6 μήνες είμαστε εδώ, μάνα μου. Χρονικά περιθώρια. Έκανες και 2 μήνες εκπομπή πριν από μένα. Πριν έρθω κι εγώ. Μόνη μου. Ναι. Α, τώρα θυμίζω. Δεν ξέρω αν τη θυμάσαι αυτή την εκπομπή. Κάποτε υπήρχε στο Τέξας για τέτοια εκπομπή. Ναι, ναι, ναι. Ήταν το πρωί γι' αυτό, δεν μπορούσα να ακούσω. Σ' άκουγα. Ήμουν ένας από τους λίγους. Εν τω μεταξύ, χθες. Πάω για καφέ. Και πήγα λοιπόν χθες για έναν καφέ στην πλατεία της Τηλίδας. Οι περισσότεροι εντωμεταξύ, γεια σας, σας ακούμε, γεια σας, σας ακούμε, γεια σας, σας ακούμε. Έχουμε φάσει στην Τηλίδα. Καλά, άκουσε το αυτό. Και είναι ένας κύριος ο οποίος πρέπει να μας ακούει αυτή τη στιγμή από τη Τηλίδα. Μεγάλο σε ηλικία, πρώην φιλόλογος του γυμνασίου και του Λυκείου Τηλίδος. Δεν θέλω να πω όνομα τεπώνυμο, δεν θέλω να κάψω τον άνθρωπο προς Θεού. Χωρίς την έγκρισή του, έτσι. Ο οποίος με το που με βλέπει να κατεβαίνω από την κατηφόρα του σπιτιού μου, περνάει και πάει προς το σπίτι του άνθρωπος. Και να γυρίζει και να. Σας ακούω καθημερινά. Είστε η καλύτερη νεανική παρέα. Μπράβο. Να βάλετε και το ένα, να βάλετε και το άλλο. Και μπράβο σας, συγχαρητήρια. Γιατί ο άνθρωπος έτσι. Δεν ξέρω. Τι τον βρήκε. Δεν ξέρω. Η Βάση Πανοπούλου παρακολουθεί το live μας. Ναι, και εγώ μαζί. Χριστέ μου. Όπως είπε ο Άκης Σωτακίδης, μπορείτε να μπείτε μέσα στη σελίδα μας στο Facebook και να παρακολουθείτε τη live μετάδοση που κάνουμε για να καταλαβαίνετε γιατί έχω μείνει έτσι. Ναι, με δεν αυτό ξέρω. Το μαλλί και τα χέρια έτσι και μετά τα μάτια και κλειστά. Δεν θα βρω τίποτα. Καταλαβαίνεις. Μπορεί να θες να κάνεις το μάτια ερμητικά κλειστά. Ναι. Με το μαλλί του Σολομού. Σε άλλη φάση. Περίεργη. Κοίταξε, από άλλες που κάνουν το πόδι ερμητικά κλειστά, καλύτερα να κάνεις το μάτι ερμητικά κλειστά. Εντάξει. Λοιπόν, μπορείτε λοιπόν να μπαίνετε μέσα στη σελίδα μας στο Facebook για να μας βλέπετε κιόλας, γιατί δεν μας χαίρεστε μόνο που μας ακούτε. Okay. Θέλετε να μας βλέπετε κιόλας. Να δείτε μας. Μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία και κάνουμε live μετάδοση γιατί εσείς μας το ζητήσατε. You. Να καλησπέρισουμε και εσάς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Αμέ, καλησπέρα και καλή βραδιά. Όσοι μας ακούτε μέσα από τα αυτοκίνητά σας, λέω τώρα. Τα αυτοκίνητά σας, από τα σπίτια σας, σπίτια σας. Στη δουλειά σας, στο σαλόνι σας, στην κρεβατοκάμαρά σας, μπορεί και στο μπάνιο να έχετε βάλει την ώρα που κάνετε ντους, ένα ραδιόφωνο να ακούγεται κάτι. Έτσι, τώρα που έχει ωραίο ήλιο μπορείτε να έχετε πάει ένα πικνίκ με ένα την κοπέλα σας. Ναι, και να έχετε πάρει το ραδιόφωνο μαζί. Δεν πηγαίνετε για πικνίκ. Όχι, δεν πήγα ποτέ για πικνίκ, δεν χρειάζεται. Δεν πηγαίνετε για πικνίκ εσείς. Όχι πικνίκ, νίκια. Πνίκα. Πνίκα. Πνίκα, αποστομήθηκα. Όχι, δεν το ξέρει το πνίκα. Την Ανίτα. Έλα, αποκλείεται. Το ξέρει. Βλέπω φανατικά Ανίτα για να έχουμε διαβραδία. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, δεν έχει πάει πικνίκ, λοιπόν. Όχι, ποτέ. Αλήθεια. Όχι. Συγγνώμη, τώρα που έρχεται και από το Μαγιά, τι θα κάνει δηλαδή. Θα πάω να πιάσω το Μαγιά στην πανέμορφη Αγόργενη, στου καταράκτε τη Αγόργενη. Θα πα βουνό. Ναι. Εκεί πάω συνήθως για τα τελευταία 2-3 χρόνια. Δεν σου είπα, εγώ σου έκανα μια πολύ καλή πρόταση και τελικά θα πας βουνό. Τι πρόταση μου έκανες για Πρωτομαγιά? Εντάξει, δεν σου είπα. Α, εκείνο που μου έχεις πει. Εντάξει, θα κατεβούμε. Εντάξει. Θα κατεβούμε. Την ημέρα που είναι να το κάνουμε αυτό. Θα φιλιάμε στο Γιάννη. Την μέρα που είναι να το κάνουμε αυτό, θα πάρουμε τις μηχανές από την Αγόργενη και θα κατέβουμε. Έτσι. Γιατί θα πάω μόνος μου. Θα είμαστε ολόκληρο σόι. Όλο το σόι μαζί. Καταλαβαίνεις, Αθηναίοι, Θεσσαλονικείς, Σεραίοι, Πατρινοί, όλες οι περιοχές της Ελλάδος που υπάρχουν φίλοι μου, θα μαζευτούμε την Αγόργενη. Την αγαπάμε την Πάτρα, γιατί ξέρω ότι μας ακούνε και από εκεί. Τα φιλιά μας στην Μαρία τη Βαρδαλαχάκη από το Super B, να τα πούμε, γιατί μας παρακολουθεί μέσω της live μετάδοσης. Λοιπόν, να σου πω εγώ ναι, να μου τα πεις. 20 πράγματα τα οποία διάβασα... Και θέλω να τα μοιραστώ μαζί σου. Να μου πεις τι θέμα έχουν αυτά τα 20 πράγματα. 20 πράγματα στα οποία πρέπει να σταματήσεις να ξοδεύεις χρήματα. Γιατί? Έτσι. Γιατί δεν αξίζει, σου λέει. Εγώ τα έχω πολλά και τα χαλάω. Δεν μπορώ να τα χαλάω. Μα αυτό είδε. Γι' αυτό το αναφέρα στην προκειμένη περίπτωση. Δεν θα ξαναπάρουμε ποτέ στο Star FM. Ποτέ. Δεν θα σα ξαναπάρουμε. Θα μου λέει αυτοί έχουν λεφτά. Δεν έχουν ανάγκη τη δουλειά. Καλή μη σα πάρουμε. Πάρουμε άλλου. Στα μέσα του μήνα και συνειδητοποιήσει πω τα χρήματά σου τελειώνουν ήδη. Από τα μέσα του μήνα, καλά, 10 του μήνα με τόσου λογαριασμού.
15 του μήνα και να έχω λεφτά και να μου τελειώνουν εκείνη τη στιγμή, δεν μου έχει τύχει ποτέ. Αυτό είναι θαύμα. Παίρνει σίγουρα λίγα, αλλά μήπως το παρακάνεις με περιττά έξοδα. 20 πράγματα λοιπόν που πρέπει να σταματήσουμε να κάνουμε, να ψωνίζουμε, ναι, και να μας μένουν χρήματα, είναι δώρα εορτών. Μην ψωνίζεις όταν το κάνουν όλοι. Γιατί αυτό έχει εκτόσεις τότε. Έτσι μας λέει. Όταν βγαίνει το τσούρμο έχει εκτόσεις, ρε παιδιά. Έξοδα αποστολή. Υπάρχουν δεκάδες e-shops τα οποία δεν τα χρεώνουν τα έξοδα της αποστολής. Φυσικά. Σου λέει να χρησιμοποιούμε αυτά τα e-shops, να χρησιμοποιούμε αυτά που τα χρεώνουν. Ναι, αφού δεν έχω άλλο χρόνο, παιδί μου, εγώ να βγαίνω έξω για ψωνίζω. Τα e-shops ψωνίζω. Καθαριστήριο. Καλά. Κάποια ευαίσθητα ρούχα μπορείς να τα φροντίσεις και στο σπίτι. Γιατί? Να μην μπεις στη διαδικασία να πας στο καθαριστήριο. Ή να γλιτώσεις χρήματα, σου λέει. Δεν σ' αρέσει. Όχι. Μα τι να κάνω τώρα. Το καθαριστήριο δηλαδή θα πεινάσει. Τα ακριβά ρούχα σου λέει. Τα ακριβά ρούχα δεν τα παίρνω ποτέ. Δεν είχα τόσα λεφτά. Ένα διάστημα. Δεν είχα τόσα λεφτά ποτέ για να πάρω ακριβά ρούχα. Επεξεργασμένα τρόφιμα. Μπορείς να κόψεις και μόνος σου λαχανικά, φρούτα κτλ. Να μην τα παίρνεις. Καλά, τα επεξεργασμένα είναι πιο φθηνά από τα βιολογικά. Ναι. Ναι, καλέ. Τα επεξεργασμένα σε κονσερβοποιημένα και σε τέτοια πράγματα είναι πιο φθηνά. Πάντα. Δηλαδή, ας πούμε, αν θες να πάρεις μανιτάρια. Περίμενε να σου πω, αν θες να πας να πάρεις μανιτάρια. Το γνωστό σούπερ μάρκετ εδώ που έχουμε στη Λαμία. Έτσι, αν θες να πας να πάρεις μανιτάρια και είναι τα έτοιμα, τα φυσικά, έχουν τουλάχιστον δύο φορές πάνω από τα κονσερβοποιημένα. Μήπως είναι παλιά τα κονσερβοποιημένα. Ποιος ξέρει από πότε έχουν συσκευαστεί, δεν έχει σημασία αυτό. Τέλος πάντων, πιάσαμε τώρα. Εν καταλήξει, λέει, δεν θέλεις να κάνεις περιττά έξοδα. Περιττά έξοδα, αγορές σε παιχνίδια. Φυσικά και θα κάνω αγορές σε παιχνίδια. Έχω πάρει όλα τα Grand Theft Auto. Πάμε παρακάτω. Δεν θέλει, δεν πρέπει να το κάνεις αυτό. Για να σου μένουν λεφτά. Φαγητό σε μαγαζιά. Αν το κάνεις, βρες τις πιο οικονομικές επιλογές. Πάντα πάω στα πιο οικονομικά. Συνδρομή σε γυμναστήριο που δεν πας. Εγώ γι' αυτό δεν πάω στο γυμναστήριο. Δεν πάω να δώσω συνδρομή στο γυμναστήριο γιατί ξέρω ότι δεν πρόκειται να πατήσω ποτέ. Delivery ή σε σπίτι, κάτσε και μαγείρεψε. Ναι, αλλά άμα δεν έχεις κάτι στην δουλάπια. Να βρεις κάτι, δηλαδή, μου σου λέει, να πας στο... τι να φάω το πόμολο! Στο συνοικιακό μάρκετ και να πάρεις, λέω στο τώρα. Στο συνοικιακό μάρκετ. Ιδέες. Πολύ μ' άρεσε. Να πάμε σε ένα από το σούπερ μάρκετ της Γαλαξίας. Τόσα υπάρχουν εδώ πέρα στην περιοχή μας πια. Απλές επισκευές στο σπίτι θα εκπλαγείς πόσες μπορείς να τις κάνεις μόνος σου. Αλλαγές στο σπίτι, όχι παιδιά, δεν θέλω να μείνω άστεγος. Επισκευές σου λέει. Δεν θέλω να μείνω άστεγος εγώ καθόλου. Δηλαδή, εγώ άμα πάω τώρα να φτιάξω μία αυτό. Παιδί μου. Δεν. Εντάξει, και αυτό είναι θέμα εξάσκησης. Άμα το εξασκήσεις την πρόκειται να την καρφώνεις. Την πρόκειται να την καρφώνεις. Αν θες να το πάμε εκεί, παρακαλώ, Ειρήνη Χιδάρη, ναι, είμαι έτοιμη να σου εξηγήσω πώς καρφώνω την τρύπα της βίδας. Αν θέλεις, δηλαδή και τάκα, 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 πλάτς μπήκε μέσα η βίδα. Το έχει πιστοτικό μου αυτό. Δεν έχω πιστοτικές, ευτυχώς. Τζόγκους και τυχαία παιχνίδια. Να τα αποφεύγεις, σου λέει. Έχω να πάω στο καζίνο 2 χρόνια. Γλυκά και ζαχαρωτά. Δεν ωφελούν σε κάτι, οπότε σου μένουν και χρήματα. Τσιγάρα κοστίζουν όχι μόνο σε χρήμα αλλά και σε υγεία. Δηλαδή τώρα μου κόβει 2 απολαύσεις, γλυκά και τσιγάρο. Ναι, είναι ένα κάτι. Αλκοόλ. Αλκοόλ δεν μπορώ να πιω μέχρι το καλοκαίρι, δυστυχώς, οπότε δεν με πειράζει. Μέχρι το καλοκαίρι. Πόσο πολύ. Μέχρι να κάνω την τελευταία επέμβαση δεν πρέπει να πιω αλκοόλ, είπαμε. Κλήσεις για παράνομη στάθμευση. Δεν οδηγώ, γι' αυτό είναι για σένα. Κάποιες φορές το να πληρώσεις πάρκινγκ κοστίζει πολύ λιγότερο. Από το να το αφήσει έξω και να δει την κλίση μετά. Μάλιστα. Λοιπόν, να σου πει καλησπέρα με αγάπη ο τροχονόμος. With love. 6-9-4. Χρεώσεις αεροπορικών εταιριών. Πρόσεξε τα μικρά γράμματα και μην επιβαρυνθείς με πρόστιμα. Τα φιλιά μας είναι γνωστή εταιρεία που κάνει πολλές χρεώσεις. Να ταξιδέψεις και τα λοιπά και πάρεις και παραπάνω πράγματα. Ναι. Δεν τα έχεις υπολογίσει. Είναι περίπου. Ναι, γιατί παραπάνω από συσκευές σου χρεώνονται. Άστο. Περιτά gadget σου λέει. Αυτό κόφτε το παιδιά, δεν γίνεται. Τα gadget δεν είναι ποτέ περιτά. Για κάποιους μπορεί να είναι ενδεχομένως. Θα παίρνουν απλά για να τα πάρουν, κατάλαβες. Οπότε σου λέει αν είναι να τα πάρεις απλά για να τα πάρεις. Πες μου ένα gadget που δεν θα μου χρειαστεί ποτέ. Δεν ξέρω. Αυτό, δεν με, αυτό με την οικογενειακή πραγματικότητα. Γιατί δεν θα μου χρειαστεί, ξέρεις τι ωραία γυμναστική είναι αυτό. Γυμναστική. Αμέ, διότι αυτή η εικονική πραγματικότητα εδώ πέρα σου λέει ότι κάνεις βαράκια. Τα συγκεκριμένα βαράκια. Γεια σας. Τα συγκεκριμένα βαράκια, αυτό το μηχάνημα έχει το βάρος
των βαρικίων που θα σηκώσει την εικονική πραγματικότητα. Δηλαδή δυσκολεύεσαι. Ναι, αλλά γλυκέ μου. Πας γυμναστήριο για να βλέπεις κιόλας, κατάλαβες, να κοινωνικοποιείσαι. Τώρα, άμα είσαι αυτά στα μάτια σου. Δεν θέλω να κοινωνικοποιηθώ, μάνα μου. Έχω ζωβαρευτεί. Έχω μια ζωβαρή σχέση. Δεν θέλω να γνωρίσω άλλον άνθρωπο. Α, μόνο εγώ είμαι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τώρα καταλάβουμε γιατί είναι γυμνάστρια. Μετά καλόγρια η βάση Πολοπούλου. Καφές. Θα εκπλαγείς αν υπολογίσεις πόσα δίνεις κάθε μήνα για καφέ που μπορείς να φτιάξεις. Δεν ήξερα να παίρνω από το αυτό τέτοιο. Αν χαρείτε. Εντάξει, αυτό ισχύει, να σου πω κάτι. Όχι, δεν θα παίρνω. Εγώ θέλω να παίρνω απ' έξω. Καφέδες... Ναι, αλλά οι άνθρωποι κάτσε. Που δουλεύουν εκεί πέρα τι θα κάνουνε. Θα πεινάσουν. Άμα ο καθένα φτιάχνει από το κινητό από το δικό του. Προσάρμοσε το πρόγραμμά σου ώστε να μην ξεπερνά τα όρια και να χρεώνεσαι παραπάνω. Δεν χρεώνομαι ποτέ παραπάνω, ευτυχώ. Λοιπόν, αυτά τα μισά τα πέτυχα, μπράβο μου. Εννοεί σαλάτε κομμένε, πρώτα σε φέτε κτλ. Όχι κονσέρβε, μα λέει η Αναστασία. Και ο Βίκτορ εδώ πέρα μα λέει τι καλοκαιρινή διάθεση είναι αυτή, τι πανέμορφη που είστε και τα δυο σα. Να τα. Βίκτορ. Ο Βίκτορ στη Γερμανία. Ο ακροατή μα που μα ακούει στη Γερμανία. Ξέρω. Το παιδί αυτό. Ναι. Το μαλλί μου η αδερφή μου μα παρακολουθεί. Λοιπόν. Η Μαρία Γιαννέτου, πολλά φιλιά. Μα λέει καλή εκπομπή. Επίσης, φιλιά και στην Αλεξία και γεια τον σου Μάτι. Γιάννη, γεια σου Μαρία, γεια σου Ελένη, γεια σου η αδερφή μου μα παρακολουθεί, γεια σου Μάνο. Ωραία, θα πάμε τώρα. Και ο Αντρέα μα παρακολουθεί. Θα πάμε τώρα σε έναν Θανάση Περιβολιώτη και ένα δυτικό δεξιό. Βγήκε 43 κιόλα. Και να πάμε και σε ένα μουσικό διάλειμμα μετά. Θα πάμε σε έναν Γιώργο τελικά. Γιώργο Μαζονάκη. Γιώργο Μαζονάκη θα επιλέξουμε. Έτσι. Αλλά ένα παλιό του Γιώργο Μαζονάκη θα το σκεφτούμε. Εδώ θα γυρίσει εδώ. Αυτό να βάλουμε. Να ακούσουμε και το αθλητικό δελτίο με το Θανάση Περιβολιώτη και επανερχόμαστε. Συγγνώμη, Βίκτορ. Αφού σου λέει, δεν είμαι κομμωτής. Συγγνώμη, συγγνώμη. Συγγνώμη, σε είπε princess. Σε είπε princess. Εντάξει, φτάνει. Φτάνει τώρα, ακούμε Θανάση Περιβολιώτη. Βίκτορ σε θέλει, λέει. Όχι. Εννοεί σαν επαγγελματία. Και αυτό. Να μια διατροφολογία ένα. Στη Γερμανία, κατάλαβες. Πήγαινε και εσύ. Μόνο αν πάω και εγώ. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, σε στέλνουμε. Εσύ, Αντρέα, ο Αγαπάμε Βάσια, αυτό που σχεδιάζεις για τις 20 του Μάη, ξέχασέ με μετά από το Αγαπάμε Βάσια μόνο.
Hey! Να. Για πάμε, για δώσε μας τον αέρα. Παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα λίγο. Παιδιά, υπάρχουν μηνύματα εδώ πέρα. Μας βοηθάτε. Γεια σου Άρτεμις, γεια σου Βασίλη. Ποιος άλλος Γιώργος από καλλιτέχνες υπάρχει. Ή έχουμε πει τον Μαζονάκη, τον Παπαδόπουλο, τον Τσαλίκη, τον Γιαννιά. Και μας θύμισε ο Γιάννης, ο φίλος μας, τον Γιώργο από την Αλκαίο. Και ο Τζόρτζο Μάικλ, Θεός χωρέστο. Να μην του κάνουμε ένα μνημόσυνο. Λέμε από δικούς μας τώρα. Να, γιατί δικός μας είναι ο Τζόρτζ Μάικλ. Ναι, ελληνικής καταγωγής είναι. Αμέ, να κάνουμε ένα μνημόσυνο τον Τζόρτζ Μάικλ, όπως έκανε ο εθνικός στάρ στο Μάικλ Τζάκσον. Του έχει κάνει την ημείο. Για βοηθήστε μας λίγο και εσείς από τα social media και εσείς που μας ακούτε μέσα. Και εσείς που μας βλέπετε και από το live. Είτε από τα ραδιοφωνά σας, είτε μέσα από το tvstar.gr και πατάτε web radio. Αλλά και το Live 24 και το E-Radio φυσικά. Ναι, γιατί άμα δεν ξέρουμε κάποιον Γιώργο, μπορεί να μας περάσουν και για βλάχους, έτσι, όπως μας έλεγε ο Κωστόπουλος. Το Γιώργο, το φίλο μου, το φίλο μας, και πετάω ψηλά σ' όλα τα αστέρια φτάνω. Όχι. Χάθηκα λίγο, αυτό δεν το λέει ο Βρετός. Ναι, βρε παιδί μου, αλλά λέω ότι... Το Γιώργο, λέει το φίλο μας που πετάει. Καλησπέρα κύριε Γιώργο. Καλησπέρα. Να καλησπέρισουμε και τον φίλο μας τον Κωνσταντίνο εδώ. Καλησπέρα. Και από τον Γιώργο. Και από τον Γιώργο. Ο Γιώργος είναι, αποκλείται να είναι μόνο αυτοί. Αποκλείται να είναι μόνο αυτοί οι τέσσερις. Γεωργία έχουμε καμία, σαν να μπαίνει άνοιξη. Γεωργία έχουμε καμία. Γεωργία. Ναι. Όχι. Δεν ξέρω. Α, θα μας ψάξει τώρα εδώ πέρα η Βάσο Καλλιεργύρου, παιδιά, γιατί interactive, εκπομπή που είμαστε, για να δω. Λοιπόν, για πήγαινε με κάπου. Θα σε πάω σε λίγο, κάτσε γιατί εδώ πέρα ψάχνουμε τον Γιώργο τώρα. Να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στην ΑΕΚ. Γεια σου ΑΕΚ, μπράβο ΑΕΚ. Τι να κάνει αυτή η ΑΕΚ. Τι να κάνει αυτή η ΑΕΚ, και ο Λούκι Λούκ, τι να κάνει. Θέλω τώρα να πούμε ότι είναι πρωταθλήτρια πλέον η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ το ξέρει. Ο Μανώλης Χιμένεθ μίλησε για την κατάκτηση. Συγγνώμη, είμαι γάβρος. Συγγνώμη, είμαι γάβρος. Εδώ είναι η πρώτη φορά που βάζω Καλλιεργύρου που θα τσακωθούμε. Ευχαριστώ. Και έκανε... Θα μου κλείσει το μικρόφωνο, λέει τώρα. Έκανε ένα μίνι απολογισμό λοιπόν μετά το 2-0 με τον Λαβαδιακό. Τον Αράπη λέει να πει. Α, ναι. Ο Γιώργος Αράπη. Ναι, ποιο είναι ο Γιώργος Αράπη. Ποιο είναι ο Γιώργος τον Αράπη, ναι. Ένα φίλο. Κάτι μου λέει ο Γιώργος Αράπη όμω, δεν το ξέρω και χωριά. Όχι. Με τι Αράπη δεν έχει μπλέξει τη βάση από τον Πούλου. Το υπόλοιπο του είναι βέβαια. Λοιπόν, γι' αυτό λέω, με ποια οικογένεια Αράπη δεν έχετε μπλέξει. Γελάει μα, καλά. Λοιπόν, από το Θήτρια ΑΕΚ ακούμε τραγούδια από Γιώργηδε. Έτσι. Ναι. Άλλος Γιώργος, δεν ξέρω. Και από παλιούς ακόμα μας έρχεται κάτι. Θα μας έρθει λιγάκι, λέει. Λοιπόν, να πούμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε και στο τηλέφωνο εδώ του σταθμού 2231046725. Να πούμε μια καλησπέρα στον Βασίλη, στον Λάμπρο και στη Χριστίνα και στην Άρτεμις που μας βλέπουν μέσα από το live μας. Έτσι, να το λέμε πολύ πιο όμορφα και ωραία και πιο άμεσα κιόλας. Να πω την καλησπέρα μου στην Βάσια που είναι εδώ στο Instagram. Διπολικότητα. Να πω μια καλησπέρα στον Άκη κι εγώ. Όχι. Αν και δεν μπορούσε η Βάσια να ήταν το άλλο μισό, έχουμε μεγαλώσει μαζί με το κορίτσι αυτό. Έχουμε. Τι open. Τι coming out ήταν αυτό. Δεν μπορούσε να ήταν το άλλο σε μισό. Μίλησε μαζί. Γι' αυτό πάρτε τον κύριο Βανιανά τον τηλέφωνο. Μεγαλώσαμε μαζί. Τι να σου πω, άμα από μωρά παιδιά. Αυτό. Με κάνει τώρα. Όχι, θα τα πει την Τατιάνα για να κάνει και νούμερα. Γιατί δεν ξέρει ακόμα αν θα περάσει του χρόνου. Τι είναι αυτό. Στην κύριο Γεωργισμόπουλο από τον Πόλο. Στο Βήμα για όλου δεν μπορεί σήμερα, έχει ρεπορτάζ τη Σκύρο. Α, το είδα παιδιά. Τι ωραίο, τι ωραία που ήταν. Ο Γιώργο ο Μυθικότσης λέει εδώ. Τι ωραίο καιρό. Ναι, τώρα Γιώργο Μυθικότσης, να βάλουμε Γιώργο Μυθικότσης εδώ. Λίγο δύσκολο. Μα λένε εδώ στο live, λέω. Ότι γιορτάζουν εδώ. Εντάξει. Και ένας Γιώργος Βρετός εδώ πέρα, τον Ηλία Βρετό, τον έχετε κύριε Γιώργο. Καλησπέρα στην όμορφη παρέα, λέει. Και ο σχεδιαστής μας παρακολουθεί ο Άρης Αντωνίου από την Κύπρο. Πες φιλιά στον Άρη. Τα φιλιά μου, αχ, αυτή η Κύπρος. Αντρέα, πάρε με να φύγουμε. Φύγαμε, πάμε. Δεν φύγετε να τελειώνουμε. Όχι, θα σε πάρουμε μαζί έτσι. Ρε. Παιδιά, τον Ταλάρα, έχει δίκιο η Βάσο Καλλιεργύρου. Γιώργος Ταλάρας, αν είναι. Τον Γιώργο Ταλάρα δεν σκεφτήκαμε. Λοιπόν. Γιώργο τι ωραία εκπομπή που κάνουμε, περνάμε πάρα πολύ ωραία. Σκεφτόμαστε ένα όνομα του Γιώργη. Γιώργο Νταλάρα θα βάλουμε τώρα. Ναι. Ασυζητητή. Ασυζητητή. Να πάμε μετά στον Θανάση Πεδβολιώτη. Τον ακούσαμε.
Γιάννη είναι μία. Ναι, αλλά είναι και 53. Να πάμε μουσικά μέχρι τις ακριβώς. Με Γιώργο Νταλάρα και άλλον έναν Γιώργο όμως πρέπει να βάλω. Γιώργο Παπαδόπουλο. Γιώργο Παπαδόπουλο. Ναι. Ακούσαμε Γιώργο Μαζονάκη. Θα ακούσουμε και έναν Γιώργο Αλκαίο. Θα δούμε ποιο τραγούδι. Έχουμε ακόμα χρόνο, παιδιά. Έτσι. Πάμε. Τον Άκη λέει δεν τον πάμε. Λέει ο Αντρέας. Ξέρεις, μπορούμε να τα πούμε πάρα πολύ ωραία και στη Λεμεσό και στη Λάρνακα και στην Πάπο. Όπου θέτε, κύριε Τρέα. Δεν κάνετε. Αυτό το γέλιο τη Σάντα Μπάρμπαρα. Πάμε λοιπόν. Πάμε λοιπόν στον Γιώργο Νταλάρα, τον αγαπημένο, και στα καπάκια Γιώργο Παπαδόπουλο. Και επιστρέφουμε με Γιάννη Ερεμία. Έτσι.
Κλέψε την παράσταση. Εγώ με αυτό το μαλλί την κλέβω γενικά. Ναι, αλλά κλέψε την παράσταση. Ο Γιάννης Ερεμίας την κλέβει, όχι εμείς. Ναι, αλλά για κάποια πρέπει να το λέει αυτό, να κλέψει την παράσταση. Όλοι για κάποια το λένε. Ή για κάποιον αντίστοιχα. Κλέβουμε μαζί την παράσταση όμως σήμερα, μέσα από την εκπομπή ραντεβού στις 4. Μαζί εμείς την κλέβουμε καθημερινά. Οι τρεις μας μαζί με τον Γιάννη τον Ερεμία. Γιατί ακούμε αποκλειστικά εδώ στην εκπομπή μας το νέο το τραγούδι. Γιάννη, καλησπέρα. Τι γίνεται, Γιάννη. Είμαστε καλά, εσύ. Για πες μας για το κλέψι την παράσταση. Ωραία, αυτό το καταλάβαμε. Και πολύ καλοκαιρινό και θα το ακούμε, νομίζω, όλο το καλοκαίρι. Ωραίο. Τι σε έκανε και αποφασισμένος. Θα το πω εγώ. Τι άκουσες κάποιον ήχο ιδιαίτερο και λες θα το πω ή τους ή σ' άρεσαν οι στίχοι. Ποιο είναι το κριτήριο που το επέλεξες. Κοίτα, επειδή μας αρέσει και εμάς πολύ, θέλουμε να τα ακούσουμε και live. Ναι. Να μην τα ακούμε από το τηλέφωνο μόνο, οπότε θα τα πούμε και από κοντά σίγουρα, λέω εγώ τώρα. Ορίστε. Να τα. Ορίστε. Όχι, τα λέμε on air, γιατί ξέρεις, άμα τα πούμε, για να δεσμευτείς. Άμα τα πούμε από το τηλέφωνο πιο πριν, θα πεις, μετά θα μας το αλλάξεις λίγο. Άμα τα πεις on air όμως, θα το έχουμε καταγράψει, κατάλαβες. Ωραιότατος. Για πες μας λοιπόν σε τι φάση επιτυχαίνουμε. Από ό,τι καταλαβαίνουμε σε δημιουργική φάση. Από τη στιγμή που έβγαλες και το καινούριο τραγούδι. Μα ως συνθέτη δεν σε γνωρίσαμε. Την ουσία, ναι. Ναι, αλλά τώρα μπήκες και δυναμικά με το τραγούδι «Κλέψε την παράσταση» και νομίζω ότι όλο το καλοκαίρι κάτι καινούργιο θα δούμε, πιστεύω. Πιο χορευτικό, έτσι πιο νεανικό. Ναι. Αφού... Μάλιστα. Γιάννη, αφού είπες πριν ότι είσαι στιγουργός, είσαι συνθέτης, πώς και αποφάσισες να γίνεις τραγουδιστής από τον Ιστέρο. Ξέρουμε, γιατί αυτό ήταν η ερώτηση που ήταν συγκεκριμένη, να ξέρεις. Είναι όμως και μια στην ουσία φυσιολογική πορεία. Στην ουσία, στην αρχή ξεκίνησες να γράφεις έτσι ώστε να μπορέσεις να τραγουδήσεις αργότερα επαγγελματικά. Ναι. Βέβαια, άλλες οι εποχές τότε από τώρα στον κόσμο της μουσικής.
Ναι. Σε σχέση με το σήμερα το τραγούδι περνάει μια κρίση, πιστεύεις, ε? Σίγουρα. Μισό λεπτά, Γιάννη. Υπάρχει κρίση όσον αφορά στα πλαίσια της οικονομικής γενικότερα που βιώνουμε σε αυτή τη χώρα τα τελευταία 8-10 χρόνια, κάπου εκεί. Αλλά υπάρχει κρίση σε αυτό το κομμάτι ή στο κομμάτι του δεν βγαίνουν καλά τραγούδια? Θεωρείς ότι αυτός έχει ρίξει λίγο ψυχολογικά, έτσι. Ψυχολογικά με την έννοια του τύπου στην δημιουργία σου. Δηλαδή θα δημιουργήσεις κάτι και με το άγχος κιόλας, έχοντας γνώση ότι είναι δύσκολες οι εποχές. Ναι. Ναι, αλλά τα κατάφερες. Το κλέψε την παράσταση, σίγουρα θα γίνει το χείρι του καλοκαιριού. Ναι, δεν κάθεσαι. Η αλήθεια είναι ότι δεν κάθεσαι ποτέ. Πιστεύεις στην τύχη και στη μοίρα. Γιάννη, με τα social media τι σχέση έχεις? Γιατί είναι και μία έτσι μάστιγα της εποχής. Άμα δεν είσαι και δυνατός στα social media... Για πες. Γιατί... Επιφανειακό. Ναι. Εγώ το έκανα αυτό όταν έκανα την πρώτη μου επέμβαση. Εγώ το έκανα. Και... Έβαλα το before και το after. Μην τα λες, γιατί έχουμε εδώ τον Άκη. Ο οποίος είναι social media maniac. Όχι, εντάξει, μιλάω για σοβαρές καταστάσεις εγώ. Ας το άλλαξε θέμα, Γιάννη. Δεν θα το συγκρίνεις τώρα, γιατί ο Άκης είναι μανιακός. Ναι, ναι, ναι. Δημόσιες σχέσεις για σένα τι είναι, Γιάννη, πέρα από το social media, που καταλάβαμε ότι δεν σου αρέσουν. Δεν τρελαίνεσαι. Συμπαθείς τις δημόσιες σχέσεις, είσαι άνθρωπος τέτοιος. Και εντάξει, κακά τα ψέματα, η συγκεκριμένη δουλειά θέλει και τις δημόσιες σχέσεις. Εντάξει, τις θέλει, αλλά θέλει, ναι, και πίσω μια ομάδα γενικότερα, ναι, για να σου κάνει τις δημόσιες σχέσεις. Εσύ με την ομάδα σου το συζητάτε αυτό, το παίρνετε λίγο στην συζήτηση?
Αυτό είναι μικρόβιο που έχετε, δεν είστε καλά. Από πρωί μέχρι το βράδυ εκεί στο στούντιο. Χαμούλης γίνεται. Ναι. Οπότε, τι να πρωτοκάνει ο άνθρωπος. Να σου πω όμως κάτι. Είσαι ένας άνθρωπος, ένας καλλιτέχνης, όπου δεν ξέρουμε τίποτα για την προσωπική του ζωή. Το έχεις διαφυλάξει 100%. Πώς το κατάφερες αυτό? Γιατί ας πούμε για τους περισσότερους, ξέρουμε την προσωπική τους ζωή, ας πούμε. Μην τα πεις τα μεταξύ μας τώρα. Γιάννη, μην τα πεις τα μεταξύ μας, δεν θέλω. Με ξέρουν εδώ στη Λαμία. Χριστέ μου. Και πολύ καλά κάνεις. Mm. Σίγουρα. Και πολύ καλά κάνεις. Είναι το προτιμότερο. Μάλιστα. Όσον αφορά τις συνεργασίες που έχεις κάνει όλα αυτά τα χρόνια, ποια τα ξεχώριζες? Και συνθετικά και τραγουδιστικά. Τι τραγουδάρα το όλα τα ξέρω τώρα. Τι μου θύμισες. Πολύ, πολύ ωραίο τραγούδι. Με. Με. Α, γιορτάζει σήμερα, να το πούμε χρόνια πολλά. Του πάμε. Είναι και πολύ, έτσι. Ναι. Να τα λέμε και αυτά. Με τον Αντώνη Ρέμπρο τι σχέση έχουμε, Γιάννη? Όχι, λέω, επειδή ξέρω ότι τον αγαπάς και σ' αρέσει. Γιατί είναι το πρωτοτυπός ο Ρέμος? Τι δηλαδή, τι χαρακτηριστικό έχει και λες? Ισχύει. Ισχύει. Και από τη Θεοδωρίδου. Εντάξει, μου χτυπάς φλέβα τώρα. Θεοδωρίδου, I love fan club. Ισχύει. Είσαι σύμφωνος με όλη αυτή τη φάση με τα μπουζούκια και τα λουλούδια ή υιοθετείς πλέον μια άλλη φάση, το πιο κλαμπίστικο, το πιο... Που είναι στη μόδα πια, το η πιο νυχτερινή διασκέδαση, στα κλαμπ με τους τραγουδιστές. Να τα, γίνανε μπουζούκια και τα κλαμπ. Τα λουλούδια δεν φεύγουν ποτέ. Ποτέ, όμως. Τα λουλούδια δεν φεύγουν ποτέ. Ναι, αλλάζει σιγά σιγά ο τρόπος διασκέδασης με τα χρόνια. Ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Πού σε βλέπουμε? Ωραίο τι με έχετε πει. Ναι, έχετε κάνει πολύ ωραίο σχήμα. Και το θέμα είναι ότι, όπως έχουμε ακούσει δηλαδή, βλέπουμε ότι και εσείς διασκεδάζετε, αλλά και ο κόσμος. Οπότε είστε και οι δύο ομάδες ικανοποιημένες από όλο αυτό. Και σκίζετε.
Υπέροχα. Μάλιστα. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να σε ρωτήσω αν θα το πάτε λίγο παραέξω, δηλαδή αν θα κάνετε κάποια περιοδία ή αντίστοιχα μόνο σου ή μαζί με τον Κωστόπουλο και τους υπόλοιπους. Για πες μου γι' αυτό και θα σε ρωτήσω το άλλο. Μην βιάζει. Α, μόνο να, σου, ωραία. Σε περιμένουμε και εδώ στη Λαμία. Θα του το κανονίσουμε εμείς να έρθει εδώ στη Λαμία, του Γιάννη. Εγώ τα λέω και τα κάνω, να ξέρεις, τα έχω κάνει. Λοιπόν, και θέλω να μου πεις αν θα ακούσουμε κάποια στιγμή μπαλάντα από τον Γιάννη Ερμία. Είναι κάτι που το ζητάμε, η αλήθεια είναι. Τη θεωρείς δύσκολη την μπαλάντα? Καλά είναι. Ναι. Εξάλλου έρχεται και το καλοκαίρι τώρα. Άμα βγάλεις μπαλάντα θα χαθεί τώρα το καλοκαίρι. Όχι για τώρα, λέω για μετά. Το καλοκαίρι έβγαλε, δεν μπορεί να βάλει ένα μήνα πάλι. Καλά, ποτέ δεν ξέρεις όλα να τα περιμένεις από τον Γιάννη Ερεμία. Καλά, ναι. Αυτή συνεχίζει, ναι. Α, δεν είσαι σαν αυτούς που σκέφτονται, πολύ καλή, γιατί πολύ καλλιτέχνες σκέφτονται έτσι, ότι αυτός ο χρόνος ήταν ο χρόνος της μπαλάντας, για παράδειγμα, είδες που είπες πριν. Ναι, του χρόνου θα βγάλουμε κάτι άλλο. Ο χρόνος του πιο μπιτάτου, ας πούμε. Ναι. Όχι, θα κάνεις κάτι διαφορετικό στην ουσία. Ναι. Πλέον παίζει όλο αυτό με το... όχι, εντάξει. Κοίταξε όμως και εγώ τσαμπά με τα καγγέλια, μια χαρά καριέρα κάνει. Να τα λέμε και αυτά. Και είχαμε φιλοξενήσει και εδώ τον Κραουνάκη, το Σταμάτη, και το μόνο που έχω να σου πω είναι ότι τη έχει γράψει και τραγούδι, ναι. Το Κραουνάκη. Της εγώ τσαμπά. Φυσικά, ναι, καταλάβαμε πώς το είπες προς Θεού. Απλά δεν αγιάζεσαι εσένα. Ναι. Mm. Ναι. μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Mm-hmm. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας από κοντά, γιατί από κοντά θα είναι πιο άμεσο, πιο ευχάριστο. Και... όχι ότι δεν ήταν, αλλά θα... θα είμαστε πιο του κεφιού. Ακριβώς. Να πούμε ότι το τραγούδι σου το ακούμε αποκλειστικά. Εννοείται. Να πούμε ότι το τραγούδι σου το ακούμε αποκλειστικά μέσα από την εκπομπή μας καθημερινά 4 με 6 εδώ στο Star FM και τα 7,1. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και θα τα πούμε σύντομα από κοντά. Θα τα λέμε μέσα από τα social media. Να είσαι καλά. Γεια σου Γιάννη. Γεια.
Πάμε. Έναν γιατρό ζεστά κεντρική Ελλάδα. Γιατί είναι επειδή Δευτέρα. Είναι η κλασική τσαγκάδα Δευτέρα. Ελπίζω να τη βγάλουμε στο τέλος της εκπομπής. Θα τη βγάλει, θα πούμε λίγο το σοκοδοτές μας στα social media και λοιπόν, σας πήγατε τώρα στην παρέα μας. Στο facebook μας βρίσκεται στη σελίδα ραντεβού στις 4, Παύλα, Star FM 97,1. Στο twitter και στο instagram ραντεβού Star FM ή απλώς χρησιμοποιείτε το hashtag ραντεβού Star FM σε όλα τα social media. Ακολουθείτε το hashtag μας στην σελίδα μας στο instagram, έτσι, το hashtag ραντεβού Star FM έχει τη δικιά του σελίδα στο instagram, παρακαλώ. Να τα λέμε και αυτά. Μπορείτε να ακολουθείτε τα πάντα και να βλέπετε όλα όσα κάνουν οι ακροατέ αυτή τη εκπομπή. Έτσι. Μπορείτε να ακούτε τα πάντα. Όπως ακούμε και τα δυνατά comeback που κάνουν οι τραγουδιστές. Θα μας απαυτούσουν οι Κάνω comeback. Comeback στο Άντζελα. Αυτό είναι η Άντζελα. Ούτε Άντζελα δεν μπορώ να τραγουδήσω. Δεν είμαι καλά σήμερα. Όχι, συγγνώμη. Ο Γιάννη Στάσιο λοιπόν κάνει δυνατό comeback και μα λέει όλα να τα αλλάξω. Έχει επιστρέψει με ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Change everything. Αυτό. Έχει μια σημαντική πορεία στην δισκογραφία που εμπλέκεται ενεργά με το τραγούδι και την κυκλοφορία album από το 1999. 2 χρονών ήμουν εγώ τότε. Πόσο? 2. Το? Το 1999. Το 1999 ήμουν 6. Αναλογικά εσύ θα ήσουν άντε 8. Όχι. 7. Δεν μπορώ να σε κάνω παιδούλα, μάνα μου. Λοιπόν, του στίχους για τη μουσική του νέου κομματιού. Εσύ το κάνεις αυτό, ε. Εσύ το κάνεις αυτό. Του νέου κομματιού του Γιάννη Τάσου και υπογράφει ο Κωνσταντίνος Σταγαρούλιας, αλλά και η ουσία του βιντεοκλίπ ανήκει στον ίδιο. Ο τραγουδιστής αυτήν την περίοδο διασκεδάζει με τις ερμηνείες του την Θεσσαλονίκη. Αχ, Θεσσαλονίκα. Νομίζω. Και θα έχουμε πολλά πράγματα για τη Θεσσαλονίκη σύντομα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στην εκπομπή. Α, ναι, για τη Θεσσαλονίκη θα έχουμε πολλά δυνατή συνεργασία. Θα σας στείλουμε. Θα σας στείλουμε. Θα σας πάμε Θεσσαλονίκη. Μόνο αυτό μπορούμε να πούμε προς το παρόν. Εάν θέλετε να πούμε κάτι άλλο, ο λογαριασμός μου είναι στην τράπεζα. Και το τηλέφωνο της είναι 694. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον αγαπημένο Γιάννη Τάσιο που μας λέει όλα να τα αλλάξω και επαναρχόμαστε. Γεια σου και εσένα.
Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο αγαπημένο σας ραντεβού στις 4. Yes, date at 4. Να στείλω τα φιλιά μου και στον λατρεμένο Λούκα, ο οποίος μας ακούει. Ο Λούκας ο Γιώργας. Που κάνει το χαμό, θα ακούσουμε ένα Λούκα Γιώργα. Να ακούσουμε ένα Λούκα Γιώργα. Κάνει το χαμό στην Πάτρα αυτό το παιδί, έχω να σου πω. Τα φιλιά μας στην Πάτρα. Σηκώνονται από κάτω τα κορίτσια, τον παίρνουν αγκαλιά γιατί... Του βγάζει όλο το συναισθηματικό κόσμο. Του ανεβάζει τη λίμπιντο. Αυτό. Γίνεται ένα χαμός στην Πάτρα, εκεί που εμφανίζεται ο Λούκας και θα συνεχίσει να εμφανίζεται εκεί. Ναι. Και μετά θα πάει. Θα πέρα, θα δόθηκε. Σε εκεί. Άνω Παναγιά, κάτω Παναγιά, δόθε Παναγιά, πέρα αυτό, Παναγιά. Αυτό. Από λοιπόν, ποια Παναγιά όμως να ήρθε ο Δημήτρης ο Παπανότας. Από ποια Παναγιά να ήρθε ο Δημήτρης ο Παπανότος, ο οποίος λέει ότι τον λέγανε βλάχο όταν προκατέβηκε στην Αθήνα. Έδωσε μια συνέντευξη στο Έψιλον. Ο Δημήτρης ο Παπανότας. Επίκαιρο όσο ποτέ. Δεν είναι καλέ. Το ποιος είναι βλάχος και ποιος δεν είναι. Άκου δηλαδή, τώρα, ο λέει. Έχει αρχίσει φωτιές. Ανάβει φωτιές με τους βλάχους. Άου. Ο Δημήτρης Παπανότας λέει λοιπόν. Δεν θα την παλέψω εγώ. Αύριο θα την κάνεις εσύ τελικά μόνη στην εκπομπή, όχι εγώ μόνη μου. Λοιπόν, ο Δημήτρης Παπανότας λέει λοιπόν ότι όταν ήρθα λέει στην Αθήνα με λέγανε βλάχο, αλλά δεν μπορώ να κάθομαι λέει να ασχολούμαι με ανόητους. Ναι, γιατί μίλησε στην Έλληνα την Πολυκάρπου. Δηλαδή... Και άκου τώρα λέει, το είπαν ως παρατήρηση μπροστά μου. Υπήρχαν επιθέσεις λέει με χτυπήματα κάτω από τη ζώνη. Είχα διαβάσει λέει στην εφημερίδα Τα Νέα μία στήλη για το πώς ξεκίνησα και τι έκανα λέει. Έγραφε το παιδί που έλεγε τον καιρό. Δεν είχα πει ποτέ τον καιρό στη ζωή μου λέει. Και όταν διαμαρτυρήθηκα στους συναδέλφους και τους λέω: ρε παιδιά, πάρτε ένα τηλέφωνο, ρωτήστε με. Δεν τρέχει κάτι, θα σας απαντήσω εγώ. Η συμπεριφορά τους ήταν λίγο σνόμπ. Δεν μ' αρέσουν εμένα αυτά. Αλλά να κάθομαι να ασχολούμαι με τον κάθε ανόητο. Εντάξει, και εγώ ανοησία το θεωρώ, να σου πω την αλλά ρε παιδί μου, τώρα γιατί πρέπει να αρχίσει να λες ότι ξέρει κάτι με λέγανε βλάχο και το ένα και το άλλο. Ο Κωστόπουλος τι κάνει. Έχει ανάψει φωτιές ο Κωστόπουλος. Καλά, εδώ έχει πει άλλα πράγματα ο Κωστόπουλος. Δεν έχει άλλο ανοησία το γεγονός ότι κάποιο. Θα καθίσει να ασχοληθεί με την καταγωγή του καθενός ή με το αν είναι βλάχος ή σαρακατσάνος ή δεν ξέρω και εγώ τι. Πώς έλεγε η... Δηλαδή όλοι πήγανε στην Αθήνα. Η παππούλια δηλαδή... στο διοξένει, εγώ είμαι σαρακατσάνα. Δεν καταλαβαίνω αν υπάρχει και γενικότερα σωστός ή υπέρος Αθηναίος ας πούμε. Όλοι έχουν κάποια καταγωγή, όλοι από κάπου προήλθαν και όλοι από κάπου... Έφυγαν και πήγαν τελικά. Εδώ δημιουργεί και άλλο χαμό ο Πέτρος ο Κωστόπουλος τώρα. Έδωσε συνέντευξη στην Σάσα τη Σταμάτη και λέει: πρέπει να είναι ηλίθιοι λέει, όσοι πιστεύουν ότι έχω ακόμα λεφτά. Τώρα τους βλάχους λέει και ηλίθιοι. Εγώ πιστεύω λέει, ότι πιο πολύ το λένε ως κακή απέναντί μου παρά να το πιστεύουν. Δεν θα έπαιζα μέχρι τις 5 το πρωί DJ στην ηλικία μου. Θα έφτιαχνα σάντουιτς, θα καθάριζα τραπέζια γιατί έψαχνα άλλη δουλειά. Αν είχα λεφτά λέει τώρα θα ήμουν στο Μαϊάμι, όχι κάπου. Και κατά τον Μάιο λέει θα πήγαινε Νέα Υόρκη. Ωραίο το πρόγραμμα. Ναι, το έχω ναι, μετά θα ερχόμουν λέει Ελλάδα, να έρθει λίγο, και λίγο στα Greek, και θα νίκιαζα λέει μία βίλα για να μείνω 3 μήνες μόνο. Μετά θα έφευγα στο Λος Άντζελες δηλαδή, και μετά στην Καραϊβική. Δηλαδή ότι δεν είχε βίλες ο Κωστόπουλος. Όχι, λέει το σπίτι στη Μύκονο δεν το πούλησα, λέει, το πήρε η τράπεζα. Είχα πει λέει κάποτε ότι σε εκείνο το σπίτι λέει, θα ήθελα στα βαθιά γεράματα να τα περάσω. Λέει να κοιτάω τη Δύση και να πεθαίνω. Εντάξει. Αυτό δεν θα γίνει, λέει, εκτός και αν το καταλάβω τις ώρες εκείνες. Γενικότερα, εγώ επειδή είμαι βλάχα, δεν τα καταλαβαίνω αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός. Και εγώ. Οπότε. Πώς πάει κανείς στη Νέα την Υόρκη. Ναι, δεν ξέρω. Λοιπόν, εγώ θέλω να σου πω ότι έρχεται το τέλος για τα πλαστικά καλαμάκια. Γιατί? Γιατί έτσι αποφάσισαν. Τέλος τα πλαστικά καλαμάκια που συνοδεύουν τα ποτά που συνδέονται σε μπαρ και κλαμπ. Και τα δίνουν για άλλοι να ανακόβουν τα χίλια μας. Αλκοολούχων ποτών να αναλαμβάνουν σειρά νέων πρωτοβουλειών στο πλαίσιο της μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Όπως ανακοίνωσε η Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών, η οποία εκπροσωπεί τις μεγαλύτερες εταιρείες κλάδου αλκοολούχων ποτών, όχι, εγώ προσπαθώ να συνέλθω. Δεν είναι κάτι, συνεχίστε λίγο. Που εισάγουν και διακινούν λοιπόν το 80% γιατί δεν με βλέπω εγώ καλά. Των διεθνών μαρκών αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα δεσμεύονται να καταργήσουν σταδιακά τα πλαστικά καλαμάκια και τους αναδευτήρες ποτών. Και τους αναδευτήρες ποτών, πώς θα το ανακατεύεις το ποτό, έτσι που θα το κάνεις και θα ανακατεύεται. Συγκεκριμένα μας λέει στο πλαίσιο της ευρύτερης δέσμευσης των εταιριών μελών για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, τα μέλη της Ένωσης πάβουν να χρησιμοποιούν μη βιοδιασπόμενα πλαστικά καλαμάκια
Κοίτα να δεις που θα πάμε και σε ξύλινα καλαμάκια στο τέλος. Σε ξύλινα καλαμάκια τι είμαστε. Και, και σε πέτρινα οι Flintstones. Στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Αναγνωρίζουμε λέμε ότι ένα καλαμάκι ή ένας αναδευτήρας σκοτών χρησιμοποιείται μόνο για λίγα λεπτά, ωστόσο χρειάζονται πολλά χρόνια για να διασπαστεί. Όπως γίνεται με το πλαστικό. Ναι. Όλα αυτά τα χρόνια κατά καιρούς. Ενώ συχνά δεν αποζητείται πλήρως με αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τις θάλασσες. Ναι. Γι' αυτό αναλαμβάνουμε δράση λίγο. Τα πλαστικά σε θάλασσες και τις θάλασσες και ακτές. Ναι, τα πλαστικά του πήραξαν. Τα άλλα που κάνουν στις θάλασσες και τις ακτές. Τι κάνουν στις θάλασσες και τις ακτές. Τι κάνεις εσύ, Βάσια Μονοπούλου, στις θάλασσες και τις ακτές. Όχι, τίποτα, αλλά γενικότερα γίνονται. Τι κάνουν οι άλλοι στις θάλασσες και τις ακτές. Μιλήσε μα λίγο γι' αυτό. Προκειμένου να συμβάλλουμε στην περαιτέρω ευαισθητοποίηση της βιομηχανίας των επαγγελματιών του κλάδου και των καταναλωτών. Τι κάνουν αυτές τις παραλίες, δε μου. Συγγνώμη τώρα, λέμε ένα τέτοιο περιβαλλοντικό θέμα και εσύ μου λες τι κάνουν οι άλλες παραλίες. Πετάνε σκουπίδια. Άρα τα πλαστικά τι είναι, δεν είναι σκουπίδια. Πετάνε τα άλλα πλαστικά σκουπίδια, κατάλαβες. Δεν κατάλαβα. Τώρα το κατάλαβα. Και δεν ξέρω, όχι τίποτα άλλο, δεν ξέρω τι είναι χειρότερο. Αυτό που μόλις κατάλαβα και το έκανα εικόνα. Ή θα παγωθούν τα λαμάνια. Όχι, ή αυτό το οποίο έχω πάθει εγώ αυτή τη στιγμή και δεν μπορώ. Μέσα και μια ηλικία. Λοιπόν, μίλησε μας εσύ, τρίλικα. Γιώργο επίσης, σε έναν Γιώργο Αλκαίο. Και να έρθουμε να αποχαιρετιστούμε. Θέλουμε να πάμε τώρα. Δεν προλάβαμε να ακούσουμε όλα τα κομμάτια. Θα τα προλάβουμε αύριο. Θα τα παίξεις εσύ αύριο τραγούδια, άμα δεν ζω εγώ. Λοιπόν, αυτή την κρίνια. Παιδιά, δεν μπορώ πια. Μια χαρά ξεκίνησε αυτό το παιδί, ήταν αισιόδοξο τώρα. Μια χαρά αισιόδοξο λίγο, και είμαι. Τον έχει πιάσει λίγο η ηλικία. Έλα, πονάω, μάνα μου, δώσε διαφημίσεις. Τραγούδι και λέω διαφημίσεις. Δώστε Γιώργο Αλκαίο. Όχι το σηματόπλεγμα. Αυτό έχεις. Αυτό. 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 Διέσαι τη. Γιώργο Αλκαίο. Γιώργος.